Από ό,τι ενημερώθηκα, από ό,τι άκουσα, αναβάλλεται το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα αναβάλλεται. Το δεύτερο θέμα να πει πρώτο την άλλη. Πρώτο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με ενημέρωσε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, και προτάσουμε τώρα, αντί του, το τέταρτο θέμα αναβάλλεται όπως ξέρουμε, της Δημοτικής Συγκοινωνίας, προτάσουμε τώρα την εκλογική διαδικασία το 8 και το 9. Δηλαδή την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από την παραίτηση του κυρίου Παναγιώταρη και αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου όχι, ναι, λοιπόν, είναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, λιγάκι να ηρεμήσουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Λοιπόν, έχουμε δύο ψηφοφορίες για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το 8 και το 9. Πρέπει να ψηφίσουμε, ναι, θα τα συζητήσουμε μετά. Θέλει κάποιος να φύγει και θέλει αυξημένη πλειοψηφία. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, το λόγο. Λοιπόν, για το θέμα το 8 και για το θέμα το 9 έγινε ψηφοφορία μεταξύ των μελών της συμπολίτευσης, όπως ορίζει ο νόμος. Αν θυμάστε τη διαδικασία, ψηφίζουν πρώτα τα μέλη της συμπολίτευσης για το ποιος προκρίνεται ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ποιος ως αναπληρωματικό μέλος της Ποιότητας Ζωής. Και κατόπιν ψηφίζουν όλοι μαζί για το τακτικό και για το αναπληρωματικό. Για την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της συμπολίτευσης, τακτικό μέλος από την ψηφοφορία προέκυψε ο κύριος Χατζηδάκης και αναπληρωματικό μέλος από την ψηφοφορία ο κύριος Καλούδης. Για να προτρέξουμε. Ωραία. Τώρα θα γίνει στους 21 παρόντες, ψήφισαν 21 παρόντες από την παράταξη της, της πλειοψηφίας, από την παράταξη πρώτα Ηλιούπολη. Λοιπόν, και γίνεται τώρα ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού για την ανάδειξη του τακτικού και μετά για την ανάδειξη του αναπληρωματικού. Πρώτα λοιπόν θα μοιραστούν ψηφοδέλτια για το τακτικό μέλος. Μοιράστε τα ψηφοδέλτια. Ναι. Απλά δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, για να μην μπερδευτούμε, επειδή είναι ένας υποψήφιος, δεν χρειάζεται σταυρό. Έχετε δύο ψηφοδέλτια. Ωραία, είτε με σταυρό είναι, είτε χωρίς σταυρό, θεωρείται έγκυρο το ψηφοδέλτιο. Φακέλους δεν έχετε μοιράσει, παιδιά. Εγώ δεν έχω.
Ψηφίσαμε 21. Λοιπόν, επειδή λείπει η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάγνωση του εκλογικού καταλόγου, Σεφτελής Κωνσταντίνος ψήφισε. Ο κύριος Γιαννάκης ψήφισε. Η κυρία Χωματά απούσα. Ο κύριος Χατζηδάκης ψήφισε. Ο κύριος Παπαδόπουλος ψήφισε. Η κυρία Μαρκουλάκη ψήφισε. Ο κύριος Ψηρόπουλος ψήφισε. Ο κύριος Πανταζόπουλος ψήφισε. Η κυρία Σερέτη ψήφισε. Ο κύριος Καλαρίτης ψήφισε. Η κυρία Ζανιά ψήφισε. Ο κύριος Ατζινάς ψήφισε. Ο κύριος Βιδάλης. Ο κύριος Βιδάλης ψήφισε. Ο κύριος Γιαννόπουλος αριστερά από εδώ. Ο κύριος Δημητρόπουλος ψήφισε. Η κυρία Κορμά ο κύριος Καλούδης ο κύριος Μπασούρης ο κύριος Κούρτης Απών η κυρία Κουρή Απούσα ο κύριος Παναγιώταρης. Ο κύριος Παναγιώταρης ψήφισε. Ο κύριος Νικηφόρος. Ο κύριος Γρηγορέας. Ψήφισαν. Ο κύριος Γεωργίου Απών. Η κυρία Καπύρη. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Κοκοτίνης. Ο κύριος Κοκοτίνης ψήφισε. Ο κύριος Καλαντίδης. Ο κύριος Καλαντίδης ψήφισε. Ο κύριος Ασβεστάς. Ο κύριος Ασβεστάς ψήφισε. Ο κύριος Χρυσουλάκης. Ο κύριος Χρυσουλάκης ψήφισε. Ο κύριος Αντίπας ψήφισε. Η κυρία Δουβή. Η κυρία Δουβή ψήφισε. Ο κύριος Αναγνώστου Απών. Ο κύριος Αγαδάκος Απών. Η κυρία Τσατσούλη. Κυρία Τσατσούλη ψήφισε. Ο κύριος Μαργαρόνης. Ο κύριος Μαργαρόνης ψήφισε. Κύριος Ευσταθείο Απών. Ο κύριος Κουρής. Είναι Απών. Ο κύριος Πανταζόπουλος Δημήτριος. Απών. Ο κύριος Πούλος Απών. Η κυρία Πίκουλα. Η κυρία Πίκουλα ψήφισε. Και ο κύριος Σόφης ψήφισε. Ωραία. Τέσσερις. Κάντε την τέτοια να περάσουμε στο άλλο θέμα εμείς Κώστα, έτσι. Ποιο είναι, Γιαννάκη, εσύ δεν κάνεις την εισήγηση. Να τελειώσουμε με τις ψηφοφορίες, για το τέτοιο. Κι άλλο. Και τώρα είναι πληρωματικό. Λοιπόν, μέχρι να καταμετρήσουν, δεν λέει για το ένα άτομο τι λένε. Φέρτε τα εδώ στον Αντιπρόεδρο.
να κάνει την καταμέτρηση ο αντιπρόεδρος. Έχουμε και άλλα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Χατζηδάκης έλαβε 24, 4 λευκά και 3 άκυρα. Εντάξει. Οπότε εκλέγεται ο κύριος Χατζηδάκης με 24 ψήφους. Σεφτελής, ο κύριος Σεφτελής εψήφισε, ένα φάκελο για τον κύριο Καλαντίδη. Ο κύριος Γιαννάκης εψήφισε. Η κυρία Χωματά Πούσα, ο κύριος Χατζηδάκης ψήφισε. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Η κυρία Μαρκουλάκη εψήφισε. Ο κύριος Ψηρόπουλος, ο κύριος Πανταζόπουλος Ηλίας, η κυρία Σερέτη, ο κύριος Καλαρίτης, η κυρία Ζανιά, ο κύριος Ατζινάς, ο κύριος Βιδάλης, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Δημητρόπουλος. Πού? Α, ο κύριος Δημητρόπουλος, ωραία, η κυρία Κορμά, ο κύριος Καλούδης, ο κύριος Μπασούρης, Κούρτης Κουρία Πόντες, Παναγιώταρης, Νικηφόρος Γρηγορέας, Γεωργίου Απών, Καπύρη παρούσα και ψήφισε. Κοκοτίνης, Καλαντίδης, Ασβεστάς, Χρυσουλάκης, ο κύριος Χρυσουλάκης, α, ωραία, Αντίπας, Δουβή, ψήφισαν. Αναγνώστου Αγαδάκος Απόντες, Τσατσούλη, Μαργαρόνης, ψήφισαν και αποχώρησαν. Ευσταθείου Απών, Κουρίς Απών,
Πανταζόπουλος Δημήτριος Σαπών, Πούλος Ιωάννης Σαπών, η κυρία Πίκουλα Απούσα και ο κύριος Σόφης Σαπών. Λοιπόν, άρα λογικά εδώ παίρνουμε 29. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ψήφισαν 29. Έλαβαν ο κύριος Καλούδης 24, 3 λευκά, 3 λευκά, 2 άκυρα, σύνολο 29. Συγχαρητήρια και στους δύο. Προχωράμε. Λοιπόν, έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, ένταξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης, ο κύριος Ατζινάς. Έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Είναι το γνωστό θέμα, το οποίο οι πιο πολλοί γνωρίζουμε. Είναι... όπου θα σας αναφέρω ένα σύντομο ιστορικό. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 2013 πάρθηκε απόφαση από τον Υφυπουργό Παιδείας για τη συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μητού με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολη σε ένα νέο σχολείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλο αυτό έγινε ερήμην του Δήμου Ηλιούπολης. Άμεσα λοιπόν η Δημοτική Αρχή με ρύμνησε έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης προς το Δήμο Ημιτού. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η απόφαση αναστολής
και επικουρικά προτάθηκε σε περίπτωση εφαρμογής της απόφασης συγχώνευσης το σχολείο να ονομάζεται ένατο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης και να επάγεται στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας. Στη συνέχεια, μετά από μια σειρά αποφάσεων και αναστολών, όπως θυμόμαστε όλοι, η Δημοτική Αρχή πέτυχε την ανάκληση οριστικά της απόφασης και την συγχώνευση των δύο σχολείων και την δημιουργία με την ονομασία Τρίτο Δημοτικό Ημιτού. Έτσι λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση και εισηγούμαστε την ένταξη του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή με την κάλυψη πλήρους των λειτουργικών εξόδων του σχολείου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Αντύπος έχει το λόγο. Απλώς έτσι πληροφορικά θέλω να μάθω, γιατί εμένα τα παιδιά μου σε αυτά τα σχολεία πήγαιναν και έχουν μια ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή, εμένα, επειδή τα σχολεία δεν χωρίζονται διοικητικά ανάλογα με τους Δήμους, αλλά με τις περιφέρειες που έχουν, εμένα έτυχε να πάνε στο Τρίτο Ημιτού και μάλλον και πρόεδρο στο Τρίτο Ημιτού για μεγάλο διάστημα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Πολεοδομικά, το κτίριο ανήκει στο Δήμο Ημιτού Δάφνης. Άρα, επιχορηγείται τουλάχιστον από το Δήμο Ημιτού Δάφνης. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον άλλον Δήμο? Γιατί αν δώσουμε κάποια λεφτά εμείς, θα κόψουν και αυτοί αντίστοιχα. Τι θα γίνει δηλαδή? Πώς ακριβώς? Και εγώ θυμάμαι τότε ο Δήμος Ημιτού, ο τότε Δήμος Ημιτού, αλλά υπήρχαν και λεφτά, πήγαινε ανακεφαλή και μάλιστα επειδή ήταν απομακρυσμένο το σχολείο, έπαιρνε κάποια λεφτά. Φυσικά το πρόβλημα δημιουργείται μεταξύ των γονιών, των δασκάλων. Ας μην μπούμε στα εσωτερικά. Ωραία. Το θέμα είναι το εξής, ότι μετά τα παιδιά πηγαίνουν, τα περισσότερα πηγαίνουν στο τρίτο γυμνάσιο Ημιτού και στο τρίτο λύκειο Ημιτού και κάνουν 2 χρόνια να γίνουν πάλι φίλοι. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, εγώ δεν είμαι κατά της επιχορηγήσης, φυσικά πρέπει να επιχορηγηθεί το. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην έχει επιπτώσεις η επιχορήγηση αυτή, να μην έχει επιπτώσεις ώστε ο Δήμος, η Δάφνης Ημιτού να μην αναλάβει τις υποχρεώσεις ως προς το σχολικό συγκρότημα. Ο κύριος Κοκοτίνης. Με τα παιδιά δεν πάει τελικά αυτή η ιστορία και εκεί έχουμε εμείς το υπέρ. Αυτό θυμάμαι καλά. Αυτό δεν είναι? Ακριβώς. Θα το εξηγήσει ο Γιάννης. Ωραία. Άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση? Για να τα συντομεύσουμε. Προχωράμε. Κύριε Τζινά. Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε ο κύριος Κοκοτίνης, ότι πηγαίνει με τα παιδιά. Έχω να πω ότι έχουμε πάει 2 φορές στο σχολείο και πραγματικά το σχολείο είναι ένα σχολείο φάντασμα αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος Ημιτού δεν δίνει τίποτα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εμείς εννοείται ότι θα ζητήσουμε και την έξτρα επιχορήγηση προς τη Σχολική Επιτροπή. Διότι από 16 θα είναι 17 τα σχολεία. Από εκεί και πέρα τώρα ο Δήμος Ημιτού. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι τόσο απλά επειδή είναι τόσο σύνθετα. Η Δημοτική Αρχή του Ημιτού Δάφνης ακολούθησε μία τακτική απαράδεκτη και σε σχέση με τα παιδιά που ήταν στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και σε σχέση με το Δήμο Ηλιούπολης. Την ξέρετε όλοι, να μην την επαναλάβω, και τρώμε χρόνο. Καλοκαιριάτικα, μέσα στον Αύγουστο, έβαλε μέσω το φίλο του το Μητσοτάκη για να φτιάξει τις δουλειές του και να μεταφέρει και να συγχωνεύσει τα δύο σχολεία με το όνομα. Με το όνομα, προσέξτε, γιατί ο Γιάννης δεν ήθελε να το επιταχύνει, με το όνομα Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ημιτού Δάφνης. Αυτή ήταν η στρατηγική, αυτή ήταν η τακτική τους. Δώσαμε μάχη, αναστήλαμε την απόφαση και επί σημερινής κυβέρνησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ανακλήθηκε επί Υφυπουργού Κουράκη η απόφαση. Και έτσι λοιπόν έχουμε 2 σχολεία. Το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης Ημιτού και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. Έτσι το λέω σύντομα. Που ήταν η παρανομία. Η παρανομία είναι ότι ο νόμος ρητά λέει, πρώτον, για να συγχωνεύσεις 2 σχολεία και να δώσεις το όνομα στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης Ημιτού, θα πρέπει να έχεις τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Όμορου Δήμου. Εάν
τα παιδιά που πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο που θες να συγχωνεύσεις είναι πλειοψηφία και ανήκουν στον όμορο Δήμο. Με στοιχεία αποδείξαμε στον Υπουργό το 75% και παραπάνω των παιδιών στο ένα το δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης είναι αγιαμαρινιώτες. Άρα λοιπόν η πράξη του ήταν και παράνομη και πολιτικά ανέντιμη. Και του το είπα και μπροστά του σε μια συνάντηση που είχαμε με την ΠΕΔΑ. Όμως αυτά είναι, ας τα ξεπεράσουμε, ας πούμε δεν έγινε τίποτα. Αυτό που μας νοιάζει είναι τα παιδιά. Συμφωνώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, πηγαίνετε να δείτε σε ποια κατάντια αυτή τη στιγμή είναι το ένα το δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης. Επειδή ο συνάδελφός μου, και παρακαλώ αυτά να γράφονται στα πρακτικά, ο συνάδελφός μου δεν παίρνει πολλές ψήφους από εκεί, έχει παρατήσει το τρίτο δημοτικό, το ένα το δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης. Είναι ντροπή για την κατάσταση που υπάρχει. Πηγαίνετε να το επισκεφτείτε. Τρέχουν οι αίθουσες μέσα νερά, είναι καταλελειμμένο, είναι βρώμικο. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο που φοβάμαι είναι ότι μπορεί να θρυνήσουμε κανένα παιδάκι νεκρό, γιατί είναι σε τέτοια υψομετρική διαφορά, θα το ξέρετε εσείς κύριε Αντύπα, αφού ξέρετε εκεί είχατε διατελέσει και πρόεδρος από ό,τι άκουσα, και δεν υπάρχουν προστατευτικά κυκλειδώματα πουθενά στην αυλή του σχολείου που παίζουν τα παιδιά μας. Και εγώ δεν λέω να είναι μόνο τα προστατευτικά κυκλειδώματα για τα δικά μας παιδιά, αλλά για όλα τα παιδιά. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια προσπάθεια. Ποια είναι η προσπάθειά μας? Αποφασίζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να μπει στη σχολική μας επιτροπή. Αυτό πρέπει να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και από εκεί και πέρα, αν αυτό πραγματοποιηθεί, έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να κάτσουμε με τον όμορο Δήμο σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μαζί και οι δύο Δήμοι, και το τρίτο Δημοτικό Σχολείο Δάφνη Σιμητού και το ένα το Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι σε ένα τραπέζι και σε μια διαπραγμάτευση πας όταν είσαι δυνατός. Όταν δουλεύουν πίσω από την πλάτη σου κρυφά, παράνομα και παράτυπα, πρέπει και εσύ να απαντήσεις με τέτοιες μεθόδους. Και αυτό κάνουμε. Γι' αυτό σας ζητάω, παρακαλώ πολύ, να είναι η ομόφωνη απόφασή μας για να στηρίξουμε τα παιδιά του ένατου δημοτικού σχολείου, με τα οποία και εμείς τότε είχαμε συγκατοικήσει. Τρίτο δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης και ένα το δημοτικό σχολείο ήταν μαζί. Και λόγω του ότι απερίφθηκε, για να ξέρετε και το ιστορικό, το σχολείο που ήθελε να κάνει ο προηγούμενος δήμαρχος στη Διάνα, επειδή δεν είχε χρήση γης και τα ξέρεις πολύ καλά, το κάναμε στον διπλανό μου. Και τι έγινε? Το ίδιο έγινε και στον Άγιο Δημήτριο με το Δήμο Δάφνης. Ο Δήμος Δάφνης έχει φτιάξει το σχολείο του στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, αλλά το σχολείο ονομάζεται 7ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνη Σιμητού και παίρνει την επιχορήγηση. Αλλά χωροταξικά ανοίξει το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Τι έπρεπε δηλαδή να κάνει συνάδελφός μας η κυρία Ανδρέτσου, να του πει ότι δεν είναι δικό σου επειδή είναι στα χωροταξικά ανοίξει το Δήμο Αγίου Δημητρίου? Αφού τα παιδιά της Δάφνης είναι περισσότερα στο σχολείο το 7ο από ότι είναι τα παιδιά του Αγίου Δημητρίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Ναι κύριε Αντύπα. Λοιπόν, συγγνώμη που ξαναμιλάω. Εγώ προσωπικά θα το ψηφίσω. Θα παρακαλέσω όμως όλους μας να έχουν κατά νου το εξής, ότι δεν υπάρχουν παιδιά ένατου και παιδιά τρίτου. Υπάρχουν παιδιά μιας γειτονιάς. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο εκεί, αλλά συμβαίνει και αλλού. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους μας, όχι το Δήμαρχο, όλους μας, τουλάχιστον να αναλάβουμε, όχι μιλώντας μόνο για τα παιδιά του ένατου, μιλώντας για τα παιδιά που πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο. Αν είναι ένα ή δύο ή 15 σχολεία δεν με ενδιαφέρει. Δεν στείλαμε δημιουργίες ΜΑΤ για να εμποδίσουν τα παιδιά να πούν στο σχολείο. Κύριος Δήμαρχος Δάφνη Σιμητού μας... Δεν με ενδιαφέρει, ούτε τον ξέρω τον κύριο. Και τα ΜΑΤ στο σχολείο. Ούτε τον ξέρω τον κύριο, ούτε με ενδιαφέρει. Απλώς θέλω ό,τι απόφαση θα πάρουμε, μελλοντική όχι σήμερα, να ανήκει και για όλα τα παιδιά που γίνονται σε αυτό το σχολείο. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση του πέμπτου θέματος. Για τα πρακτικά παρακαλώ από εδώ και πέρα, εφεξής, τα υπόλοιπα θέματα. Είναι 4 οι απόντες, όπως είπαμε, από την παράταξη πρώτα Ηλιούπολη. Η κυρία Χωματά, ο κύριος Κούρτης, η κυρία Κουρή και ο κύριος Γεωργίου. Στην αίθουσα παρίστανται και οι 6 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Ηλίου Πόλη, Ανθρώπινη Πόλη. Οι υπόλοιποι είναι απόντες για τα πρακτικά και για τα υπόλοιπα θέματα. Οπότε, το πέμπτο θέμα, ομόφωνα,
εγκρίνεται. Το έκτο θέμα, ρύθμιση οφειλών προς την ΕΙΔΑΠ. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει το λόγο. Ναι, πρόκειται, καταρχάς θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή. Όπως γνωρίζετε, το 2011, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, παραλάβαμε ένα υπέρογκο χρέος προς την ΕΙΔΑΠ, το οποίο ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 2.300 ήταν συγκεκριμένα ο κύριος Νικηφόρος, ο οποίος επί αντιδημαρχίας του έγινε και η ρύθμιση με την ΕΙΔΑΠ. Τα περισσότερα από αυτά, οι περισσότερες οφειλές οφείλονταν στις δύο σχολικές επιτροπές, κυρίως στην δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή υπήρχαν τεράστια χρέη προς την ΕΙΔΑΠ. Σήμερα, έτσι, τον Γενάρη του 2016, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι πλέον ανταποκριθήκαμε πλήρως στη ρύθμιση αυτή και έχουν περισσέψει 296.289 ευρώ οφειλές στην ΕΙΔΑΠ από αυτή τη ρύθμιση. Η ΕΙΔΑΠ έβγαλε με μία εγκύκλειό της και μία επιστολή που μας έστειλε απόφαση, το Διοικητικό της Συμβουλίου, έχει εγκύκλειωση, είναι απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λέει ότι μπορούμε πλέον να ενταχθούμε και να εντάξουμε και τη συγκεκριμένη ρύθμιση μέχρι και τις 100 δόσεις. Ακριβώς η απόφαση αναφέρει ότι σε περίπτωση που οι δόσεις είναι στις 60, τότε δεν υπάρχει ουδεμία προσάυξηση. Αν ξεπερνούν τις 60 δόσεις, τότε υπάρχουν αντίστοιχα και προσαυξήσεις. Αποφασίσαμε λοιπόν να ενταχθούμε σε αυτή τη ρύθμιση, στις ρύθμισης των 60 δόσεων, προκειμένου να μην υπάρχει καμία απολύτως επιβάρηση για το Δήμο. Πλέον η μηνιαία δόση θα κυμανθεί στα 4.938 ευρώ. Μέχρι στιγμής, να ξέρετε, περίπου ανέρχονταν η δόση με την αρχική ρύθμιση ήταν στις 35.000 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και για τη ρευστότητα του Δήμου στις κρίσιμες στιγμές που διανύουμε λόγω της κρίσης και γι' αυτό παρακαλώ και εισηγούμε να ενταχθεί ο Δήμος μας σε 60 δόσεις χωρίς καμία προσάυξηση με μηνιαίο ποσό 4.938 ευρώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χατζηδάκη. Νομίζω ότι είναι σημαντική η ρύθμιση που έγινε. Κύριε Κοκοτίνη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, ψηφίζει θετικά στο παρόν θέμα που συζητάμε ο κύριος Νικηφόρος και απουσιάζει και αποχωρεί από εδώ και πέρα. Δεν συζητάω για τη ρύθμιση. Μου θυμίζει κάτι γιατί το έχω ξεχάσει τώρα. Είναι άτοκο στις 60 δόσεις, δεν είπαμε. 60 δόσεις. Στις υπόλοιπες είχε κάποια προσάυξηση και πόση, θυμάσαι? Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είχε 6% ετήσιο μετά τις 60 δόσεις. Ναι, νομίζω ότι... Και να ξέρει και είχαμε εμείς το μάξιμο που μπορούσαμε να μπούμε, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι κατώτερο το 4.000 ευρώ το μηνιαίο. Η μηνιαία δόση ήταν μέχρι 74. Επιλέξαμε λοιπόν αντί για 74 να μπούμε σε 60 για να μην υπάρχει ουδεμία προσάυξη αυτή του 6% τη ετήσια προσάυξη. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Δουβή. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτές οι οφειλές τι αφορούν? Αφορούν κτίρια του Δήμου ή, γιατί διάβασα ένα email εδώ, με την αλληλογραφία που είχε με την ΕΙΔΑ πίσω, ότι θα θέλαμε, λέει τώρα ο Νανούρης Νίκος, θα θέλαμε επιπροσθέτως να σας ενημερώσουμε ότι στις ανωτέρω οφειλές δεν περιλαμβάνονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέρχονται από παροχές που υδροδοτούν ακίνητα του Δήμου, τα οποία έχουν μισθωθεί σε τρίτους και για τα οποία με το υπαριθμό 16.893.812.2015 υπηρεσιακό μας έγγραφο ζητάμε την παροχή στοιχείων για τα μισθωμένα ακίνητα των Δήμων. Δηλαδή, αυτό που θα τακτοποιήσετε, που οι δόσεις, που συμφωνώ και εγώ να τις κάνετε αυτές τις δόσεις, είναι όλες οι οφειλές του Δήμου, δηλαδή το τέννις, ας πούμε.
έχει οφειλή στο ΕΔΑΠ ή το κολυμβητήριο συμπεριλαμβάνεται σε αυτό μέσα. Επίσης, σας είχαμε κάνει μια ερώτηση και δέχτηκα απάντηση στον Παοδίλ για τις παραχωρήσεις των δημοτικών χώρων από το Δήμο Ηλιούπολης και μου απαντήσατε ότι ο Δήμος Ηλιούπολης τα παραχωρεί στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στον Παοδίλ. Συμπληρώνω την ερώτηση και θα την καταθέσω με αριθμό πρωτοκόλλου αύριο να μας δώσετε τα παραχωρητήρια ή τα μισθωτήρια που αφορούν όλους τους δημοτικούς χώρους, πάσης φύσεως, κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ. Που έχουν μισθωθεί, παραχωρηθεί σε τρίτους, δυνάμει οποιασδήποτε αιτίας, θα θέλαμε έτσι μια κατάσταση. Και τυχόν οφειλές που έχουν αυτοί οι χώροι σε ΕΙΔΑΠ και ΔΕΗ. Ωραία. Κύριε Χατζηδάκη, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση? Όχι. Κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, καταρχάς οι οφειλές, οι αρχικές οφειλές περιλάμβαναν τα πάντα, δηλαδή και τα νομικά μας πρόσωπα και το Δήμο και, και τις δύο σχολικές επιτροπές, έτσι ήταν η αρχική ρύθμιση, τα πάντα, η αρχική ρύθμιση. Από εκεί και πέρα, υπογράφοντας την ρύθμιση το 2011, δεσμευθήκαμε, ήταν μες δεσμεύσεις, ότι θα πληρώνουμε κανονικά όλους τους τρέχοντες λογαριασμούς όλων των αντίστοιχων, έτσι, των του Δήμου. Σωστό. Ήταν στη δευτεροβάθμια κατά βάση. Κυρίως στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή ήταν. Το μεγαλύτερο ποσό ήταν στη δευτεροβάθμια. Ορίστε. Από τα 296.000 κιόλας, για να γνωρίζετε, γιατί πέφτει αναλογικά η ρύθμιση, από τα 296.000 που σήμερα έχουμε οφειλεί, τα 233.000, για να καταλάβετε και την αναλογία, οφείλεται στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Δηλαδή ήταν υπέρογκο το ποσό της δευτεροβάθμιας οφειλή. Και πες, λόγω των πολυκλαδικών, ο κ. Κοντονίκας το ξέρει, δεν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πληρώνουμε κανονικότατα τους τρέχοντες λογαριασμούς σε όλα τα νομικά πρόσωπα, σε όλους τους αθλητικούς χώρους και στο Δήμο. Δεν έχει εκπέσει λοιπόν η ρύθμιση και συνεχίζουμε αντίστοιχα, έτσι. Η ΕΙΔΑΠ, ξέρετε, ναι, είχε πρόβλημα με τα δίκτυα, είχε ευθύνη στα δίκτυα. Θα μου πεις τώρα, μα κάνεις ρύθμιση. Λοιπόν, να σας πω, και αυτό είναι σημαντικό που ρωτάτε. Έτσι, καταρχάς, να ξέρετε ότι έγινε μια αρκετά σημαντική δουλειά από την τεχνική υπηρεσία όσο αφορά τα νερά. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω. Το 2011, γνωρίζετε, το πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν οι διαρροές που επί χρόνια υπήρχαν στο σχολείο των Πελιγλαδικών, οι οποίες δεν είχαν εντοπιστεί. Με το που ανάλαβαμε εμείς και με την δραστηριοποίηση του κ. Κοντονίκα, καταφέραμε, εντοπίστηκαν αυτές οι διαρροές και αμέσως οι λογαριασμοί πέσανε κατά πολύ. Το δεύτερο σημαντικό ήταν, και ο κ. Καλάρης τον γνωρίζει καλύτερα, όπου με το ζήτημα των δρόμων και των εισίδων, οι οποίες είχαν συνδεθεί το πότισμά τους με το δημοτικό φωτισμό και λειτουργούσαν με καταιγίδα, πότιζαν κανονικά οι νησίδες τους δρόμους, τα παρτέρια, όπου πλέον έχουν αντικατασταθεί με αυτόματα συστήματα που ελέγχουν και δεν ανεργοποιούνται μόνο την περίοδο του καλοκαιριού, και όταν δεν βρέχει ακόμα, αλλά και αν βρέξει το καλοκαίρι σβήνουνε. Λοιπόν, αυτές ήταν δύο σημαντικές προσφορές. Και αυτό που έγινε το 2015 ήταν ότι ελέγξαμε πλέον όλους μα όλους τους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ σε όλους τους χώρους του Δήμου. Εντοπίστηκαν 12 μετρητές της ΕΙΔΑΠ, οι οποίοι χρεωνόντουσαν με τέλη αποχέτευσης σε χώρους πρασίνου. Λοιπόν, παρανόμως. Και να ξέρετε ότι το τέλος αποχέτευσης είναι 75% του λογαριασμού. Δηλαδή μιλάμε για αρκετά μεγάλα ποσά. Ήρθε λοιπόν η ΕΙΔΑΠ, έκανε αυτοψία στους 12 χώρους, βεβαίως ότι και οι 12 χώροι πρέπει να απαλληφθεί το τέλος αποχέτευσης. Πλέον οι λογαριασμοί που ήρθαν στο Δήμο αυτό το δίμηνο για αυτούς τους 12 χώρους, έχει απαλληφθεί το τέλος αποχέτευσης και πλέον είμαστε και σε μια διαπραγμάτευση με την ΕΙΔΑΠ για να διεκδικήσουμε και αναδρομικά, γιατί ήταν επί δεκαετίες πιθανότατα αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν...
μας βοήθησε η διοίκηση και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και με τον κύριο Μπενίση. Είχαμε ένα ραντεβού στην ΕΙΔΑΠ και ασχολήθηκε πραγματικά και το έτρεξε μέσα σε μία εβδομάδα. Έγινε η αυτοψία από την ΕΙΔΑΠ και λύθηκε το πρόβλημα. Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που έχει ο Δήμος είναι ότι έχει πάρα πολλές τεκμαρτές δαπάνες. Τι σημαίνει τεκμαρτή δαπάνη? Αν δείτε το λογαριασμό, γράφει μέτρηση 0. Μετά από το δίμηνο γράφει πάλι 0 και υπάρχει ένα τυχαίο ποσό μέσα στο λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί η ΕΙΔΑΠ όταν δημιούργησε ένα ρολόι, υπήρχε αυτό το ρολόι και μέσα στην πορεία των χρόνων το ρολόι αυτό χάθηκε. Είτε μπαζώθηκε, είτε μπήκε κάτω, έπεσε κάτω από το χώμα, έτσι, είτε για κάποιους λόγους η ΕΙΔΑΠ το είχε εντοπισμένο σε άλλο σημείο. Ωραία. Εκεί λοιπόν τι έγινε, μισό λεπτό γιατί είναι σημαντικό. Εκεί τι έγινε, έγινε αποκάλυψη όλων των ρολογιών πλέον, εντάξει, την πλειοψηφία των ρολογιών, γιατί κάποια δεν μπόρεσαμε να τα βρούμε για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, η τεράστια πλειοψηφία των ρολογιών αποκαλύφθησαν. Υπήρχαν πολλά τα οποία, ας πούμε, καταγράφονταν σε Σοφοκλή Βενιζέλη 50, ενώ το ρολόι ήταν στο 54. Τα εντοπίσαμε όλα αυτά, τα δώσαμε στην ΕΙΔΑΠ και πλέον οι τεκμαρτές δαπάνες θα είναι πραγματικές. Και πιστεύουμε ότι και από αυτό θα έχουμε τεράστια εξοικονόμηση. Ήταν τυχαία η δαπάνη με βάση το μέσο όρο που είχαν όταν καταγραφόντουσαν τα ρολόγια στο παρελθόν. Αυτή είναι η κατάσταση. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για έγκριση της ρύθμισης. Λοιπόν, νομίζω ομόφωνα, έτσι, δεν το συζητάμε. Δύο λεπτάκια. Έβδομο θέμα, ψήφιση πίστωσης, νομική δέσμευση και έγκριση επιχορήγησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου, κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, είναι η δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού για τα νομικά πρόσωπα. Το ένα είναι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, είναι 535.902 ευρώ, είναι ακριβώς τα λεφτά που παίρνουμε από την κρατική επιχορήγηση, αυτό δεν μπορεί να μεταβληθεί. Επίσης είναι η σχολική τροχονόμη 18.676, το οποίο επίσης είναι επιχορήγηση του κράτους για τους σχολικούς τροχονόμους. Τα δύο πρώτα ποσά λοιπόν είναι δεδομένα, γιατί τόσα λαμβάνουμε από το κράτος. Και μετά έχουμε την επιχορήγηση νομικού προσώπου, το οποίο ανέρχεται στα 40.000 ευρώ. Στο Καθαδίλ το 1.200.000 και στον Παοδίλ τα 800.000 ευρώ. Αυτά τα τρία τελευταία ποσά είναι η επιχορήγηση που δίνει ο Δήμος προς τα τρία του νομικά πρόσωπα. Παρακαλώ για εγκρίση. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ερώτηση, τοποθέτηση? Ομόφωνα και αυτό το θέμα. Έχουμε πει ότι έχει αποχωρήσει ο κύριος Νικηφόρος, έτσι, για τα πρακτικά. Και πάμε στα διοικητικά συμβούλια. Ορισμός Προέδρου, κύριε Γενικέ, ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και αντικατάσταση μέλους στη σχολική, στην πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης. Καλησπέρα σας. Ως εισήγηση, δηλαδή, έχουμε την παραίτηση του Ατζινά του Γιάννη και την αντικατάστασή του από το Βιδάλη τον Παναγιώτη. Μετά την παραπάνω αντικατάσταση, ορίζουμε σαν πρόεδρο του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τη Χριστίνα Σερέτη και ως αντιπρόεδρο τον Βιδάλη Παναγιώτη. Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα. Ενδέκατο θέμα, ορισμός Προέδρου στη και Αντιπροέδρου στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, κύριε Γενικέ. Ως εισήγηση, δηλαδή, έχουμε την παραίτηση του κύριου Κοντονίκα και την αντικατάστασή του με τον Γιάννη τον Ατζινά, την παραίτηση του Γρηγορέα Γιάννη και την αντικατάστασή του με τον Ψηρόπουλο Ευστάθιο. Μετά από τις παραπάνω αντικαταστάσεις, ορίζουμε ως πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής τον Ατζινά τον Γιάννη και ως αντιπρόεδρο τον Ψηρόπουλο Ευστάθιο. Παρακαλώ για τη λήψη σχετική απόφαση. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και αντικατάσταση μέλους στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Καφαδίλ. Ως εισήγηση, δηλαδή, την αντικατάσταση του Κώστα του Παπαδόπουλου,
την αντικατάσταση του τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου κατόπιν της παραίτησής του με τον Μπασούρη Μαρίνο και μετά την αντικατάσταση ορίζουν σαν πρόεδρο του Καφαρίλ την Κορμάκου Γιάννα Δήμητρα και σαν αντιπρόεδρο την Καπύρη Ελένη. Παρακαλώ για τη λήψη και τη απόφαση. Ομόφωνα και το 13ο θέμα του νομικού προσώπου Παοδίλ, το 12ο συγγνώμη του Καφαδίλ και πάμε στο 13ο για το Παοδίλ. Ναι. Πρόεδρο, αντιπρόεδρο και αντικατάσταση μέλους. Ναι. Ως εισήγηση, δηλαδή την παρέτηση του Παναγιώταρη Αναστάσιου και την αντικατάστασή του με τον Γρηγορέα. Επίσης, την παρέτηση του Βιδάλη του Παναγιώτη και την αντικατάστασή του με τον αναπληρωματικό Στέφα Ιωάννη και τον ορισμό του Τρικάλη Απόστολου σαν αναπληρωματικό μέλος. Μετά από τις παραπάνω αντικαταστάσεις, ορίζουμε σαν αντιπρόεδρο τον Γρηγορέα Ιωάννη. Προκαλώ για την λήψη. Ωραία. Ομόφωνα και το 13ο θέμα και να πω εδώ ότι επειδή έγινε σχετική αναφορά νωρίτερα από τον επικεφαλής του ΕΝΑΚ, τον κύριο Πανταζόπουλο Δημήτρη, για κάποιες αλλαγές που επιθυμεί στα νομικά πρόσωπα, η παράταξή του, αντίστοιχα ό,τι μας προτείνει θα το ενσωματώσουμε στις σχετικές αποφάσεις. Ναι, παρακαλώ κύριε Κουκοτίνη. Εγώ είχα αντικαταστήσει τον Καπετανόπουλο με τον, πώς το είπα, με τον Λεβογιάννη. Δεν ξέρω, έχει περάσει αυτό στο μουσείο? Ναι, από ό,τι μας ενημερώνει η γραμματεία έχει περάσει. Έχει περάσει, έτσι. Έχει περάσει, ναι. Γιατί κάτι έγινε και την προηγούμενη φορά, δεν ειδοποιήθηκε ο άνθρωπος γιατί δεν τον είχαν. Κάτι είχε συμβεί. Απιθανό να. Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό. Δεν... Ωραία. Λοιπόν, 14ο θέμα, κύριε Χατζηδάκη, ψηφίες πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών έτους 2016. Ναι. Λοιπόν, είναι οι υποχρεωτικές, με βάση το άρθρο 158, υποχρεωτικές δαπάνες, και οι οποίες ζητώ για έγκρισή σας σύμφωνα με το συγκητικό, είναι η ΔΕΗ, η ΔΑΠ, τα νομικά πρόσωπα, είναι όλες ορίζονται από το άρθρο 158 του νόμου 3463. Όπως η εισήγηση, ομόφωνα. 15ο θέμα, έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικός απολογισμός κοινωνικών εντοπολίου πρώτου εξαμήνου του 2015. Νομίζω αποσύρεται αυτό. Ναι, ναι, αποσύρεται γιατί δεν έχει περάσει από την οικονομική. Αυτό χρειαζόταν μόνο απόφαση. Είχε δίκιο ο κύριος. Ναι, 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 έχει δίκιο ο κύριος. Απόσυρση. Ναι. Επειδή έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και εκεί σταματάμε. Λοιπόν, 16ο θέμα, αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου. Είναι η πρώτη αναμόρφωση υποχρεωτική που γίνεται, κύριε Χατζηδάκη. Ναι, η πρώτη αναμόρφωση που είναι υποχρεωτική, γιατί πλέον το ταμιακό υπόλοιπο περνάει ακριβώς στο έσοδα του προϋπολογισμού και αντίστοιχα γίνονται διάφορες μεταβολές στα έξοδα. Είναι υποχρεωτική, η πρώτη αναμόρφωση υποχρεωτική για το Δήμο μας. Ευχαριστώ κύριε Χατζηδάκη. Θέλω να κάνω και μια εξήγηση. Ναι, στο μικρόφωνο κύριε Κουκοτίνη. Επειδή δεν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, αν και κάποια ώρα πρέπει να το επανεξετάσουμε και λίγο μεταξύ μας. Όταν, δηλαδή θέλω να πω. Όχι, κάτι άλλο λέει. Επειδή, κοιτάξτε, στις αναμορφώσεις υπάρχει μια φιλοσοφία, όπως καταλαβαίνετε, που ο καθένας θέλει τη δική του. Τι βάζει πρώτο, τι βάζει δεύτερο. Καμιά φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν είναι οριακά τα πράγματα, μπορεί να έχει βάλει και έναν τόκο κατάθεσης που δεν αμφισβητείται. Δεν σημαίνει δηλαδή. Καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα γενικής αρχής, ας το πούμε έτσι, έτσι, και θέλω να είναι κατανοητό. Αλλά θέλουμε όμως να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο καθένα, έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα στον Παοδίλ, εγώ το κοίταξα. Λίγο στο Καφαδίλ δεν πρόλαβα γιατί είμαι πενιγμένος. Πέστε μας δύο κουβέντες στο επόμενο και στο μεθεπόμενο περισσότερο που θέλουμε να μάθουμε, δεν τις απάντησες. Ωραία. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία δεν ψηφίζουν οι έξι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κ. Κοκοτίνη. 17ο θέμα, αναμόρφωση προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του ΠΑΟΔΙΛ. Κύριε Γιαννόπουλε, το λόγο. Καλησπέρα σας. Στη συνεδρία στις 19 Ιανουαρίου ήρθε στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η πρώτη αναμόρφωση του ΠΑΟΔΙΛ ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, σύμφωνα με το εισηγητικό, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία.
Άρα να υποθέσουμε και εδώ κατά πλειοψηφία. Ωραία, κατά πλειοψηφία. Να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι έτσι θα συνεχίσουμε, όπως και πέρσι που συνεχίσαμε, που τελειώσαμε 6 αναμορφώσεις. Έτσι θα λειτουργήσουμε και φέτος με πολλές αναμορφώσεις για να μπορέσουμε να έχουμε και θετικό αποτέλεσμα, όπως είχαμε πέρσι με 25.000 περίπου πλεώνασμα. Ωραία, πολύ ωραία. Πήρατε άδεια, έμαθα από το γήπεδο για το γήπεδο. Ναι, πήγε και δελτίο τύπου, πήραμε, το διαβάσαμε βέβαια. Πήραμε, Δήμαρχε, και για τη Χρυσάφη, την άδεια και την κολυμβητικών δεξαμενών από το υγειονομικό για το κολυμβητήριο. Ωραία. Δηλαδή την Κυριακή θα κανονικά. Την Κυριακή 3 ώρα ορίστηκε από την ΕΠΣΑ, παίζει ο Χαραβιακός. Ωραία. Άντε, εύχομαι και στα υπόλοιπα. Ναι, τέλεια. Ναι. Λοιπόν, η αντίστοιχη αναμόρφωση για το νομικό πρόσωπο του Καφαδίλ, η κυρία Κορμά έχει το λόγο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καφαδίλ συνεδρίασε στις 21 για να και ψήφισε την αναμόρφωση, την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση. Παρακαλούμε το Σώμα να ψηφίσει, να εγκρίνει την εισήγηση αυτή. Επαναλάβετε στο μικρόφωνο, κύριε Κοκοτίνη. Βασικές δαπάνες, έτσι λίγο μια αίσθηση πολύ γρήγορα. Λοιπόν, στα έξοδα έχουμε τους εξής κωδικούς. Αυξάνεται στους φόρους τόκων κατά 1.000 ευρώ, με τελική διαμόρφωση 1.000 ευρώ για την κάλυψη των φόρων από πιστωτικούς τόκους που προκύπτουν τις καταθέσεις των λογαριασμών όψης. Ο ΚΑΠΑΛΦΑ εξόδων για την αποζημίωση περιορικής εργασίας για εξαιρέσιμες και τα λοιπά αυξάνεται κατά 17.000 και η τελική διαμόρφωση είναι 17.000. Ο ΚΑΠΑΛΦΑ εξόδων πάλι επίσης για την αποζημίωση κατά 4.600, για συντήρηση και επισκευή επίπλων 6.700, για είδη ιχθυοπολίου και κατεψυγμένα λαχανικά αυξάνεται κατά 3.000 με τελική διαμόρφωση 21.705, για την προμήθεια βιβλίων αυξάνεται κατά 1.500 ευρώ με τελική διαμόρφωση 1.500. Ναι, ωραία. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα μεγάλο. Ο ΚΑΠΑΛΦΑ εξόδων, λοιπά έξοδα προηγούμενων οικονομικών ετών που αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, μειώνεται κατά 177.000 με τελική διαμόρφωση 72.548. Και οι εισφορές υπέρ ταμείου, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων αυξάνεται κατά 9.000 με διαμόρφωση τελική 9.000. Και το αποθεματικό αυξάνεται 72.874, τελική διαμόρφωση 87.000. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία και αυτό το θέμα. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Καφαδίλ. Το 19ο θέμα, νομικές δεσμεύσεις και τα λοιπά, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποσύρεται. Το 20ο θέμα, νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων προμηθειών εργασιών, εγκρίσεις μελετών και λοιπά, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας. Ο κύριος Καλαρίτης έχει το λόγο. Ναι, έχουν γίνει οι ψηφίσεις πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή. Προχωρούμε και ζητάμε τώρα τις νομικές δεσμεύσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορούν την αμοιβή τεχνικού ασφαλείας, ο οποίος προσφέρει ήδη μόνο ότι έχει δείξει υπηρεσία του η σύμβασή του αφελοκερδός αυτή τη στιγμή τις υπηρεσίες του, όπως επίσης και του γιατρού εργασίας. Επίσης υπάρχει η προμήθεια ανταλλακτικών, η επισκευή οχημάτων και η παροχή υπηρεσιών. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Καλαρίτη. Ο κύριος Κοκοτίνης. Να ρωτήσω κάτι. Στο τεχνικό ασφαλείας, τώρα επειδή ξέρω τις εταιρείες, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να είναι, πες το λένε, υπάλληλος του Δήμου, ξέρω κάτι. Όχι, αυτός είναι με σύμβαση. Είναι μέσα. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ή δεν μας έτυχε που λέμε. Δεν μπορεί ή δεν θέλανε. Είναι μέσα. Λοιπόν, δεν θέλανε. Δεν μπορεί πάλι να είναι. Είναι θέμα δημοσίου. Μπορεί σε μια εταιρεία, μπορεί ιδιωτική να είναι ο ιδιοκτήτης και να αποτελεί και τεχνικό ασφαλείας. Πάει να κάνουν κάτι σεμινάρια, αλλά στο δημόσιο δεν ισχύει. Το γνωρίζω, γι' αυτό σας λέω. Στο δημόσιο δεν ισχύει. Ωραία. Ο κύριος Αντύπας. Όχι, αυτό ήθελα. Έχει αμοιβή αυτό, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει στο δημόσιο. Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα.
Το 20ο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. 21ο, το αντίστοιχο για τη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών. Κύριε Χατζηδάκη. Ναι, παρακαλώ για έγκριση της αμοιβής ορκωτών λογιστών, καθώς επίσης την ανάληψη νομικής δέσμευσης για όλα τα συνεχιζόμενα, όλες τις συνεχιζόμενες προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες του 2015, που συνεχίζονται το 2016, καθώς επίσης και χρήση του δικαιώματος προαίρεσης για την ασφάλιση του νέου οχήματος του Δήμου με 180 ευρώ εξαμηνία δαπάνη. Είστε. Η αμοιβή του ορκωτού, η νομική δέσμευση είναι για 13.500 ευρώ. Για τη χρήση 15, ακριβώς. Για το 15. Το είπε, νομική δέσμευση. Μετά πάει στο συμβούλιο και γίνεται η ανάθεση. Αρκετά λεφτά παίρνετε, είσαστε προνομιούχοι. Να, αυτοί. Λοιπόν, ομόφωνα, πόσα παίρνατε πριν μερικά χρόνια. Ομόφωνα το 21ο θέμα, 22ο κύριε Χατζηδάκη, ορισμός τιμής για το τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ειδικών περιπτώσεων. Λοιπόν, πρόκειται για την επιβολή ενός ποσού 30 ευρώ ανασυναλλασσόμενο για την συμμετοχή των παραγωγών στη διανομή τροφίμων χωρίς μεσάζοντες. Θέλω να ξέρετε ότι επιβάλαμε αυτό το τέλος 30 ευρώ ανασυναλλασσόμενο, δηλαδή αναπρομηθευτή, που θα έρχεται και θα συμμετέχει ως, χωρίς μεσάζοντας, ως παραγωγός χωρίς μεσάζοντες. Αυτά τα χρήματα που θα μπορέσουμε να πάρουμε, που περίπου θα κυμαίνονται, εκτιμούμε γύρω στις 10.000 ευρώ το χρόνο, θα κατευθυνθούν αποκλειστικά για τα 10.000 ευρώ στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου για αγορά τροφίμων για τις ωφελούμενες οικογένειες. Έτσι, θεωρήσαμε σημαντικό με αυτή τη δράση να τη συνδυάσουμε και τα έσοδά τους με το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Ωραία. Ομόφωνα από ό,τι βλέπω. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Σβεστά. Ναι. Στο μικρόφωνο. Οι προμηθευτές, αυτοί που έχουν τη συλλαγή, δεν αφήνουν προϊόντα στο κοινωνικό παντοπολείο. Α, ναι. Κοιτάξτε. Υπάρχουν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι παραγωγοί που έρχονται αφήνουν, να ξέρετε πώς ακριβώς λειτουργεί η διαδικασία, αφήνουν μια αρκετά μεγάλη ποσότητα ο καθένας για το παντοπολείο. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τα άμεσης ανάγκης αγαθά, σε συμφωνία που έχουμε κάνει μαζί τους, προμηθεύονται άμεσης ανάγκης αγαθά και τα παραχωρούν στο κοινωνικό παντοπολείο, έτσι. Αντίστοιχα όμως θέλαμε, επειδή θεωρούμε ότι αυτή η δράση έχει πάει πάρα πολύ καλά και με τη συμβολή του κύριου Γιαννάκη, έτσι, έχει πλέον γίνει θεσμός της πόλης, είναι ένα, γνωρίζετε όλοι, έχουν κάποιο όφελος, είναι δεδομένο η παραγωγή που έρχονται εκεί. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω, άρα 30 ευρώ το μήνα, άλλο 30 ευρώ τη φορά, έτσι, το οποίο σημαίνει γύρω στις 10.000 ευρώ το χρόνο, τα οποία θα πάνε αποκλειστικά και μόνο, θα γίνει στην επόμενη αναμόρφωση, θα ενταχθεί αυτό το ποσό στα προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο. Ώστε πλέον να είναι δεδομένο ότι στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου μας ανά μήνα όλοι οι ωφελούμενοι, που είναι 330 πλέον, έχουν αυξηθεί κατά πολύ, θα έχουν τις παροχές που πρέπει να τους δίνουμε σε βασικά αγαθά. Ναι, κυρία Ζωστά. Θέλω να πω εδώ πέρα το εξής. Έχουμε μπει και σε προηγούμενες συζητήσεις ότι αυτή την υπόθεση με το χωρίς μεσάζοντες πρέπει να το συζητήσουμε. Ή θα πρέπει να μπει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή αν θέλετε, εγώ έχω και την διάθεση, αν θέλετε, ας πούμε, και εμείς, θα το συζητήσουμε για κατηδίαν, να συναποφασίσουμε να βάλουμε κάποιους προβληματισμούς ως προς τη λειτουργία αυτής της υπόθεσης. Βεβαίως, είμαι ανοιχτός, κύριε Αλβεστά, οπότε θέλετε να κάνουμε μια αρχική κουβέντα με τις προτάσεις σας και αν θέλει χρειαστεί να μπει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ευχαρίστως. Είμαι ανοιχτός, οπότε θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα. Ωραία. Ομόφωνα, είπαμε το 22ο θέμα,
Το 23ο, σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κεριού, κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, να το βάλουμε πρώτο αυτό, όπως και το επόμενο. Λοιπόν, πρόκειται για τον ορισμό της Επιτροπής Διαχείρισης Κεριού. Αποτελείται από ένα δημοτικό υπάλληλο και δύο δημοτικούς συμβούλους. Προτείνουμε λοιπόν να είναι δεδομένο ότι εκάστοτε έφορος του Δημοτικού Κοιμωτηρίου θα είναι και ο πρόεδρος και μέλος και δημοτικός υπάλληλος. Προϊστάμενος δηλαδή. Ο προϊστάμενος του Κοιμωτηρίου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κύριος Γιώργος Αποστόλου. Και επίσης δύο δημοτικούς συμβούλους. Προτείνουμε την κυρία Ζανιά και τον κύριο Γρηγοράη, οι οποίοι έχουν και την εμπειρία. Αν δεν κάνω λάθος. Την τεχνογνωσία. Την τεχνογνωσία. Να συνεχίσουν όπως το 15 και το 16. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο κύριος Ασβεστάς και ο κύριος Αντίπας αναπληρωματικοί. Παραμένουν. Είναι πειραματική. Ωραία. Αν επιθυμείτε να είναι κάποιος τακτικός, δεν υπάρχει θέμα, εννοείται. Να έχουμε χρόνο μόνο να έρχονται. Και να μην χάσεις τα κλειδιά, Αντίπα, γιατί σου δίνουμε κλειδί, να μην το χάσεις. Να τα δούμε τα κλειδιά στο καμάρι. Όχι, μπορείτε, δεν έχουμε καλεστεί ποτέ για αυτό. Ναι, ωραία. Κύριε Ασβεστά, θέλετε να μπείτε τακτικός? Όχι, δεν βάζω ζήτηματα. Όχι, μα δεν υπάρχει. Μπαίνουμε σε μια επιτροπή. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα. Στα πληρωματικά σε ρωτήσουν κάποιος, σε ρωτήσει κάποιος. Τι γίνουν τα κεριά, πού πάνε, γιατί ξέρει να απαντήσει. Αυτό είναι σε βάρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή όταν συμμετέχουμε κάπου, θα συμμετέχουμε να μην συμμετέχουμε. Δεν το λέμε ούτε για θέματα, ούτε τίποτα άλλο. Κοιτάξτε κύριε Ασβεστά, δεν κληθήκατε λόγω ότι είστε ήταν αναπληρωματικός και οι τακτικοί ήταν παρόντες. Εντάξει, αν θέλετε και να καθιερώσουμε να καλούνται και αναπληρωματικοί, τώρα για αυτό το θέμα δεν υπάρχει ζήτημα, εννοείται. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Γρηγορέας παραχωρεί τη θέση του, έτσι. Τι να σου πω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί. Μπορεί. Ωραία, ο κύριος Αντίπας λοιπόν παραμένει τακτικό μέλος. Εγώ εκείνο που ξέρω, μια φορά καλέστηκα και μου είπαν ότι δεν είσαι τακτικός, είσαι έκτακτος. Ήταν και η κυρία Ζάνια, αναπληρωματικός, τσικό δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδιά. Λοιπόν, τακτικός ο κύριος Αντίπας. Ναι. Εντάξει. Να καλείτε πες τον κύριο Αποστόλου. Ναι. Αντίστοιχα λοιπόν, να διαβάσω. Να πούμε και το 24 θέμα, και αυτό σημαντικό, είναι ακριβώς αντίστοιχη απόφαση. Είναι ο κύριος Μάριος Έρημος, ήταν στο παρελθόν, τώρα είναι ο κύριος Αποστόλου, που αναλαμβάνει ο εκάστοτες προϊστάμενος νεκροταφείου, ένας ιερέας, ένας λαϊκός. Και από δημοτικούς συμβούλους ήταν ο κύριος Μπασούρης και ο κύριος Αντίπας. Οπότε αν θέλετε να παραμένουν οι ίδιοι. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτή η επιτροπή εμένα ποτέ δεν με καλέσανε. Δεν ξέρω αν έκανε ποτέ συνεδρίαση και οτιδήποτε άλλο. Είναι συμβουλευτική για καθήκοντα για όρυθμη λειτουργία του νεκροταφείου. Δεν συνεδρίασε, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Αντίπα. Ο ιερέας είναι πάντα από την ανορία της Αγίας Μαρίνας. Αλλά δεν έχει κανένα λόγο στα οικονομικά του νεκροταφείου. Ήρθε εκεί. Μάλιστα. Κανένα λόγο. Τα έσοδα όλα ανήκουν στο. Ομόφωνα και το 24ο θέμα. 25ο. Παραχώρηση χρήσης του ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ από το Δήμο Ηλιούπολη στο νομικό πρόσωπο Καφαδίλ. Κύριε Χαρμέ. Παρακαλώ για την έγκριση παραχώρησης από το Δήμο Ηλιούπολη στο νομικό πρόσωπο Καφαδίλ. Του ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, της χρήσης του ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, που στεγάζεται στο πρώην 8ο γυμνάσιο. Η παραχώρηση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη δράσεων κέντρου δημαρχικής απασχόλησης παιδιών ΑΜΕΑ για άτομα προσχολικής ηλικίας και οι οποίες είναι απαραίτητο να βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του νομικού προσώπου. Είναι μια δράση την οποία αυτή τη στιγμή συντονίζει και διαχειρίζεται
το νομικό πρόσωπο Καφαδίλ, πρέπει για τυπικούς λόγους να το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος μας, να τους παραχωρήσει και επισήμως το κτίριο. Για χρήση, έτσι. Χριστό. Ωραία. Ναι, κύριε Κοκοτίνη. Μπορείτε να μου... Το ότι πάει η παραχώρηση αυτή του ΚΔΑΠΑΜΕ από το Δήμο στο Καφαδίλ, μπορώ να το καταλάβω. Λογικό το βρίσκω. Χριστό. Θέλω να μου πείτε όμως, ακριβώς αυτή η παραχώρηση, ποιος θα κάνει τη δουλειά που λέμε, ποιοι θα είναι οι εργαζόμενοι, αν θα είναι υπάλληλοι μας του Καφαδίλ ή δεν ξέρω τι άλλο, ή θα είναι κάποια άλλη εταιρεία που θα εκχωρήσουμε κάτι, αυτό θέλω να ξέρω. Κύριε Κοκοτίνη, υπάρχει ήδη λειτουργεί το ΚΔΑΠΜΕΑ, ναι, και υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση με την έδρα, η οποία... Παρατείνεται. Ορίστε. Παρατείνεται απλά. Είναι ενισχύ καταρχάς αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι. Δηλαδή έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και αν δεν καλέθω, κύριε Κορμά, είναι ετήσια, είναι για ένα ετός. Μια παράταση τώρα. Θα γίνει επέκταση, μάλλον τη συμβάσεω. Επέκταση σύμβαση. Δηλαδή, ναι. Άρα, με συγχωρείτε, κατάλαβα. Δηλαδή, απλά είναι μια δεδομένη κατάσταση. Θα συνεχίζει να είναι επί τη ουσία. Έτσι, απλώ από το Δήμο την παίρνει το Καφαδίλ. Αυτή είναι η ουσία. Άτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς δεν το ψηφίζουμε αυτό. Για ευνόητα. Λοιπόν. Κατάλαβα. Εντάξει, ήταν υπαρκτό. Ομόφωνα, κύριε Κοκοτίνη. Όχι. Λοιπόν, δεν ψηφίζω. Ναι, εντάξει. Κατά πλειοψηφία. Το 25ο θέμα, 26ο. Συγκρότηση Επιτροπών Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016. Το εισηγείται ο... Εγώ. Κύριος Χατζηδάκης. Λοιπόν, πρόκειται για τις επιτροπές, όλες τις επιτροπές του Δήμου. Όπως γνωρίζονται, όλες οι επιτροπές γίνονται μετά από δημόσια κλήρωση. Τώρα είναι πάρα πολλές οι επιτροπές, είναι προμηθειών, εργασιών, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Είναι με βάση λοιπόν το εισηγητικό που διαβάσατε, είναι τα αποτελέσματα των κληρώσεων όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μέλων των επιτροπών του Δήμου. Αυτό. Λοιπόν, ομόφωνα το 26ο θέμα, ποιος? Όχι, όχι, όχι. 27ο θέμα, ανάθεση ήμι σε γραφείο για επιδόσεις δικογράφων, εξοδίκων κλπ. Έτος 2016. Είναι εισηγητικό από την νομική υπηρεσία και αφορά την απόφαση για ανάθεση στο γραφείο δικαστικού μιλητή κυρίου Αριστίδη Στεφανή για επιδόσεις δικογράφων, εξοδίκων κτλ. Για το έτος 2016. Ωραία. Ομόφωνα και το 27ο θέμα. Κυρία Δουβή, στο μικρόφωνο αν θέλετε. Ναι. Απλώς για τη διατύπωση, νομική υπηρεσία, νομικός σύμβουλος του Δημάρχου τη ζητάει. Όπως είναι η θέση του κύριου Μανταδάκη. Έτσι δεν είναι, ο κύριος Μανταδάκης το εισηγήθηκε. Ναι. Γράψτε το έτσι και στην απόφαση. Για την νομική υπηρεσία δεν έχει ο Δήμος. Και από ό,τι είδα, η προκήρυξη σας τη γυρίσανε πίσω, την είχατε βγάλει, σας την επιστρέψανε, την καταφέρατε να τη συντάξετε και να μπει επιτέλους δικηγόρος. Μη συνεχίζετε να προσβάλλετε, σας παρακαλώ πολύ, τη Δημοτική Αρχή. Είναι ντροπή σας. Ντροπή σας. Η νομική υπηρεσία στο Δήμο υπάρχει, νομικός σύμβουλος υπάρχει, ο κύριος Καραβέλος έχει ένα πρόβλημα υγείας ο άνθρωπος και από εκεί και πέρα εμείς κάναμε εξαιρετική προκήρυξη και έχουμε πάρει ήδη και τις περισσότερες αιτήσεις από τους νομικούς που ενδιαφέρονται. Έχει συσταθεί επιτροπή, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να κάνουμε την αξιολόγηση. Παρακαλώ πολύ, μην προσβάλλετε τους συναδέλφους σας, δημοτικούς συμβούλους και τη Δημοτική Αρχή. Αυτό δεν τιμά ούτε σας. Ούτε σας τιμά, ούτε τη μόρφωσή σας, ούτε κανέναν άλλον. Πρέπει δηλαδή, πραγματικά, ειλικρινά λυπάμαι. Το πώς μιλάτε, μορφωμένη γυναίκα, μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι πραγματικά. Όταν απευθύνεστε στον Δήμαρχο και του λέτε και στην νομική υπηρεσία αν κατάφερε να κάνει μια σύμβαση ή μια προκήρυξη. Πραγματικά ντρέπομαι. Ντρέπομαι πραγματικά να το κλείσω το θέμα εδώ, ειλικρινά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, σας κρίνει ο κόσμος για αυτά που λέτε. Λοιπόν, το 27ο θέμα το ψηφίζετε? Ναι, ναι. Ψηφίζετε ομόφωνα.
Λοιπόν, το 28ο θέμα, έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του νομικού προσώπου του Δήμου Ηλιούπολης Μουσείο Εθνικής Αντίστασης κατόπιν του υπαριθμών, αναγράφεται στον τίτλο, έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Κύριε Κοντονίκα, στο μικρόφωνο το 21, το 21 παρακαλώ. Ναι, αυτό είναι μαζί με το 28, είναι μαζί με το 29. Εδώ. Το έχω το θέμα. Τα έχει τα θέματα, κύριο. Βεβαίως. Αυτά είναι μαζί, είναι... Ωραία, να πούμε λοιπόν και το 28 και το 29, το ένα φορά... Δηλαδή το πρώτο είναι παρελκόμενο του δεύτερου, δηλαδή αλλάξαν κάποιοι κωδικοί... Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, ναι, και το δεύτερο είναι... κάποιοι κωδικοί στον προϋπολογισμό, ήρθαν δηλαδή από την περιφέρεια, επειδή με απόφαση της περιφέρειας αλλάξαν κάποιοι κωδικοί. Ήρθαν να αλλάξουμε και εμείς τους κωδικούς εδώ πέρα για να το ξαναεπιστρέψουμε για έγκριση. Δεν είναι, είναι τυπικό το θέμα. Ωραία. Ναι, κύριε Κοκοτίνη. Το 29 όντως είναι τυπικό, δεν έχει θέμα δηλαδή. Το 28 όμως είναι ένας προϋπολογισμός, ο κλασικός που λέει, δεν είναι. Πώς? Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Το 29 είναι τυπικό, το καταλαβαίνω. Δεν έχει καμία... Το ψηφίζεται. Δεν έχει καμία... Ναι. Ωραία, το 29 ψηφίζεται. Το 28 όμως, ένα λεπτάκι. Το 28 μιλάει για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του Δήμου κτλ. Υπήρχε το οποίο είχε περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο, απλώς αλλάζουν κάποιοι κωδικοί. Δηλαδή, κατανέμονται οι κωδικοί, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει ξαναπεράσει το Δημοτικό Συμβούλιο, επιστροφή. Τότε για λόγους το ψηφίζουμε αυτό, γιατί δεν έχει ουσία και είναι τύπος. Ωραία, άρα και τα δύο θέματα τα ψηφίζετε. Το και το 28 και το 29, 30, 31, 32 και 33 είναι θέματα τα οποία έχουν περάσει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είχαν περάσει ομόφωνα, οπότε νομίζω ότι τα ψηφίζετε και αυτά ομόφωνα, έτσι. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Εντάξει, μην το βάζεις έτσι, ρε. Μην το βάζεις έτσι. Είναι σαν να τους λες ότι είναι αυτό, μην το βάζεις. Ωραία, λοιπόν, λύεται η συνεδρίαση. Προτείνω στους συντρόφους της αριστεράς.